σχεδίασαν και υλοποίησαν την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης με θύματα 3 δημοσιογράφους, 3 εισαγγελείς και ένα τέος υπουργό. Αλλά όπως λέει ο λαός, όταν οι άνθρωποι σχεδιάζουν, ο Θεός γελάει. Και εδώ γέλασαν και οι αδίκως διοχθέντες και γέλασε και όλος ο ελληνικός λαός με το πάθημα της χειρότερης δεξιάς που έζησε ο τόπος μας τα τελευταία χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. 38 χρόνια επαγγελματική καριέρα, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Εγώ δεν είμαι ποτέ επιβολή. Πιστεύω ότι ήταν οργανωμένη. Οργανωμένη? Ναι. Έτσι λες, από μέσα δηλαδή. Για ποιο λόγο, έτσι, με τι κίνητρα? Δεν μπορώ να ξέρω τα κίνητρα αυτή τη στιγμή. Πολιτικά εγώ κίνητρα. Ξέρω, ενδεχομένως, δεν το ξέρω. Πολύ συστηματικά και τα απογεύματα και τα βράδια, ώστε να είμαστε απόλυτα συνεπείς στον διάγραμμά μας. Οπότε όσοι έχουν προορισμό τον Ιόνιο, μπορούν να χαίρονται και να σκαφάνε και να είναι έτοιμοι για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις. Χιτούμε. Ωραία. Θα ανταμείψουμε τους εργαζόμενους, το πρώτο τον Υφυπουργό, με μια παροχή δωρεάν μπάνι στο ζόμπι από τον Υφυπουργό, με μια παροχή δωρεάν μπάνι στο ζόμπι από τον Υφυπουργό. Να δείξει και την γενναιότητά του εκτός της πολιτικής. Λιγάκι μαζεύτηκα, λέω, γιατί κρατάει όπλο στο χέρι. Τον βλέπω δεν έδωσε πολύ σημασία, αλλά ψύχρεμος αυτός, έτσι. Λοιπόν, και βγαίνει στη Ρεγκούκου εδώ πέρα. Στη Αντιπολικαγού Ρεγκούκου, αυτή εδώ πέρα, στην κεντρική λεωφόρο. Ερχόταν ένα γιοταχή, ένα μαύρο γιοταχή. Σταματάει στη μέση του δρόμου το γιοταχή με το πιστόλι, βγάζει τον οδηγό με την απειλή όπλου και του παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Ο νεαρός μου λέει βοήθεια, βοήθεια. Φίλε μου, τι να σου κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, και τρέχει. Μήπως ο Ερντογάν έχει πάθει την πλάκα της ζωής του επειδή η Ελλάδα θα έχει και F-35, θα έχει και Ραφάλ, θα έχει και όλα αυτά τα συστήματα της υπεροπλίας έναντι της χώρας του? Για να μου. Πάντα χρειάζεται δικαίωση η ερευνητική δημοσιογραφία, γιατί βάλετε. Γιατί βάλετε. Δεν μιλάω τώρα μόνο για την Ελλάδα. Δεν βολεύει, ξεβολεύει κάποιους. Έτσι, σε όλο τον κόσμο. Διότι η ερευνητική δημοσιογραφία τι είναι? Απέναντι στο σύστημα και ελέγχει την εξουσία. Η εξουσία σε καμία χώρα σε όλο τον κόσμο δεν συμβιβάζεται με το να την ελέγχουν οι δημοσιογράφοι, έτσι. Ναι. Είναι εχθροί της. Οι δημοσιογράφοι την ελέγχουν, είναι εχθροί της. Βεβαίως είναι εχθροί κυρίως οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, έτσι, βλέπουν σαν κίνδυνο τους ερευνητές δημοσιογράφους. Οι πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν αποδειχθούν τίποτα, δεν τους βλέπουν σαν κίνδυνο, έτσι δεν είναι? Αντίθετα. Ναι. Αυτή η σκόπιμη παραπληροφόρηση και τα ενδεχόμενα πολιτικά κίνητρα, γιατί έγιναν και από ποιους έγιναν? Και έγιναν από τους πολιτικούς απατεώνες για να βλάψουν εμένα, για να ξεγελάσουν το λαό. Ναι. Κύριε Μελιγκόνη, έχω κάνει ένα λάθος μέχρι τώρα. Πείτε μέχρι τώρα θα το εγώ. Πάντως οι δημοσιογράφοι δεν αποκαλύπτουμε τις πηγές μας. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ κάπως η κυρία Μάνδρου ή οποιαδήποτε κυρία Μάνδρου να ανέφερε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά το δικαστικό ρεπορτάζ παίζει πολύ με την ανωνυμία. Είναι αυτονόητο ότι οι εισαγγελείς και οι δικαστές δεν μιλάνε με το όνομά τους, ούτε κάνουν δηλώσεις, έτσι δεν το είναι? Το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Εγώ δεν θέλω να αποκαλύψω τις πηγές τους, αν και τις ξέρω. Θα τις αποκαλύψω εγώ τις πηγές τους. Τις πηγές αυτές που συνετέλεσαν στην παραπληροφόρηση θα τους αποκαλύψω εγώ όπως αποκαλύψω. Εννοείται στο ειδικό δικαστήριο ή απόψε? Γιατί αν είναι απόψε, μην περιμένετε, πείτε τα.
Όχι. Σας είχα πει την τελευταία φορά και εγώ τηρώ το λόγο μου. Mm-hmm. Το μαρτύριο της σταγόνας. Φου Μαντσού. Mm-hmm. Εγώ θέλω να πω το εξής. Να πάω στο λάθος μου καταρχήν. Ναι. Μέχρι τώρα αναφερόμουν σε φαύλους, διεφθαρμένους, αναφερόμουν σε παρακράτος και υπόκοσμο. Έκανα λάθος. Τον υπόκοσμο πρέπει να τον εξαιρέσω. Διότι ο υπόκοσμος, ναι, οι εγκληματίες, οι κοινοί, παρόλη την εγκληματική τους δράση, mm-hmm, έχουν έναν ιδιότυπο κώδικα τιμής. Οι πολιτικοί απατεώνες, οι φαύλοι και οι διεφθαρμένοι που λατούν επί σειρά ετών την Ελλάδα, δεν έχουν κανένα κώδικα, είναι αχόρταγοι, είναι αδίστακτοι και είναι χειρότεροι και από ζώα. Τα άγρια ζώα όταν πεινάνε σκοτώνουν για να φάνε. Ναι. Αυτοί είναι χορτάτοι. Έχουν λελατήσει την Ελλάδα σειρά ετών. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάνε. Mm-hmm. Και χαίρομαι και λυπάμαι. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρίως γιατί άντεξα εγώ και η οικογένειά μου τον οχετό των ψεμάτων και των συκοφαντιών που εξαπολύουν εδώ και 4 χρόνια οι πολιτικοί απατεώνες, mm-hmm, για να συγκαλύψουν τις θηριώδες μίζες που έχουν πάρει. Χαίρομαι που παρέμεινα υγιής. Mm-hmm. Χαίρομαι που δικαιώθηκα. Αλλά λυπάμαι τρομερά για τις άθλιες μεθοδεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε βάρος μου, σε βάρος της ελληνικής δικαιοσύνης, ναι, σε βάρος έντιμων εισαγγελέων που έκαναν τη δουλειά τους και σε βάρος δημοσιογράφων που κάναν απλά το καθήκον τους. Γι' αυτό αυτό που με χαρακτηρίζει απόψε είναι χαρμολύπη. Έχω όμως και μια υπερηφάνεια μέσα μου. Επιτρέψατε μου να την πω. Παρακαλώ, αλίμονο. Κάθε άνθρωπος στη ζωή αφήνει το αποτύπωμά του, μικρό ή μεγάλο. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους άθλους και βορούς που με βοήθησαν ώστε το αποτύπωμά μου να είναι ενεργό και ευδιάκριτο στο καθαρό έδαφος της αρετής.